Υπέρ των ψυχών των μαρτυρισσάτων και ανερετέτων εις τη μάχη του κραπάδου, υπέρ της πίστης και υπέρ αναπαύσεως της γνήσιμων, εμπολέμοντας των ανερετέτων και των ανεκπανωσίων της ορίων των ιωτέτων, ή να αμπιστώσει να αγαπήσει και αναπαύσουν μέρα τα δικαίωμα και είναι τα οστά αυτών ως μοντάνια να τύχει όπως αν οι τεζόντες και οι ευεκρίδιοι αναστάσεις του κειμένου ευχαριστήριον ή ένων και να ψωμεγείρες ή αναπρέπομεν το πεντρεόμαστε και τον αιώνα στους αιώνας. Πολιτισμού και αθλητισμού, κύριος Αργενάκης. Αφήστε το, αφήστε το. Ο Δήμαρχος Δυτικής Λεύκης. Πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λέσβου, κύριος Αθανασίου. Ο βουλευτής Λέσβου, κύριος Μπουρλούς. Ο Περιφερειάρχης Βουλίδεγε. Συμπληρώνουν σήμερα 109 χρόνια από την ηρωική μάχη που έδωσαν οι ελληνικές στρατιωτικές κομμάτες απέναντι στον ισχυρό χωρονικό στρατό στον Κραπάδο. Μια μάχη που οδήγησε στην απελευθέρωση του νησιού μας της Λέσβου από τον πολιτικό ζωό. Ας κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στα ιστορικά αυτά γεγονότα. Όπως είναι γνωστό, κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912 1939, η Ελλάδα διπλασίασε σχεδόν τα εδάφη του πληθυσμού της. Ανάμεσα στις περιοχές που περιφερόντουσαν και προσαρτήθηκαν τότε στη χώρα μας, συγκαταλέγεται και το νησί μας, η Λέσβος, η οποία ήδη από το 1666
1922 ήταν του Κοκαρμούνη. Στις 8 Νοεμβρίου 1912 ο ελληνικός στόλος, αποτελούμενος από 12 κτίρια, μαζί με το θεωρητικό αφαίρο και αρχικό, τον Άγιο Παπάδο του Κουρνιού, έκλεισε τους θησαυτές της Λέσβου. Αφού σχεδόν πριν ένα μήνα είχε ελευθερώσει το νησί της Λίου, προσέγγισε την πόλη της Ευρωπαϊκής και ανέκτησε το λιμάνι της. Στη συνέχεια, μία του μάτωπος αποσπάστηκε από το στόλο και πλησίασε τη στεριά. Ο αξιωματικός που επέλεγε σε αυτή ζήτησε κατόπιν διαταγής του μονοπάτου του Κουρνιώτη την παράδοση της πόλης της Μυτιλίνης. Η ελληνική δανειόλευκη σημαία εξόδους του φρούριου της Μυτιλίνης και της αποδίδων χαιρετισμούς τόσο τα τηλεφόρα του Οβέρου με κανονικορισμούς, όσο και οι κανονικουσίες και οι πανηγυρισμοί των κατοίκων της πόλης που κοιμήθηκαν υπόβολοι και ξύπνησαν ελεύθεροι. Μπορεί η πόλη της Μυτιλίνης να απελευθερώθηκε από τον κλιματικό ζωμό. Αυτό όμως δεν ίσχυε για όλο το νησί της Λέσβου. Το πολιορκητικό τμήμα του νησιού δεν είχε ληφθεί ακόμη τον αγέρα και αυτή τη χαρά της δουλειά. Αυτό θα γινόταν ένα μήνα αργότερα. Ήδη στα τέλη Μαρτίου αρχίζουν οι προετοιμασίες για την απελευθέρωση του υπόλοιπου τμήματος της Λέσβου. Ο πολιτικός στρατός είχε οχυρωθεί στην περιοχή του Πλαπάδου, αναμένοντας την αναμέτρηση με τις ελληνικές αποβατικές δυνάμεις. Ευχή και έντονη επιθυμία όλων των δημοκρατικών του νησιού ήταν η ήττα των οθωμανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Πλαπάδο. Μόνο τότε όλο το νησί της Λέσβου θα ανέπινε τον αέρα της ελευθεριάς. Στις 4 Δεκεμβρίου του 1912, οι συγκεντρωμένες ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στρατοπεδεύουν στο χωριό του Ορφείου. Από την τοποθεσία αυτή ζητούν και λαμβάνουν προμήθειες, καθώς ήταν εξαντλημένοι από την πονήρη μόνο του. Από τις πρωινές ώρες της 5ης Δεκεμβρίου μέχρι την αργά το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου, οι ελληνικές δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τις τουρκικές, σημειώνοντας νικηφόρα αποτελέσματα με ελάχιστες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη μάχη αυτή του Πλαπάδου πήρε μέρος και η λεσβιακή φάλαρα, ένα θεμελιωδικό σώμα λεσβίων ογενών της Αμερικής, οι οποίοι αφήχθησαν μέσω πατρών με το ατμόπλιο Μάρκ Ουάσιγκτον, τα οποία έχουν εξελέγει. Οι Οθωμανοί βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Κοινή η πίστη όλων και διαταγή στους πόφορους ότι σε λίγο ο αντίπαλος θα παραδοθεί, όπερ και γέννη. Έτσι οι Τούρκοι, αφού αντιλήφθηκαν ότι η συνέχιση της αντίστασής τους είναι άσκοπη, υψώνουν κρυφικές σημαίες, σημάδια ένδειξης της παράδοσης των όπλων. Στις 5 λοιπόν το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου, δύο Τούρκοι αξιωματικοί παρουσιάζονται στον διοικητή των ελληνικών δυνάμεων, μεταφέροντας την πρόταση της παράδοσης του, η οποία κατέληγε με την ακόλουθη φράση: όλοι οι αξιωματικοί του σώματος ημών με τα μεγάλη συγκεκριμία σφίγγουμε τη χείρα της μετέρας της οφόλητος και των περίμας αξιωματικών. Ο ταγματάρχης του σώματος αφού λουκανεί. Αφού γίνεται αποδεκτή η πρόταση παραδόσεως, το πρωί, στις 8 της επόμενης μέρας, δηλαδή της 8ης Νοεμβρίου του 1912, συνοδεύτηκαν στο ύψομα Πετσοφά οι αντιπρόσωποι των δύο αντίπαλων πλευρών και υπογράφουν το συμβόλαιο παράδοσης. Έτσι, την υπογραφή του πρωτοκόλλου και την παράδοση των όπλων που γίνεται το μεσημέρι της ίδιας μέρας, πραγματοποιείται η απελευθέρωση του νησιού μας. Με τον τρόπο αυτό, στις 8 Δεκεμβρίου του 1912, έκλεισε ο επί 450 χρόνια κύκλος δυτικής εκλαβιάς του νησιού μας, που ξεκίνησε, όπως το είπαμε, το 1462, τότε που οι κομπάρτες του Μωάμεθ κατέλαβαν τη Λέσβο. Όλα αυτά τα 450 χρόνια, ο λαός του νησιού μας έκρυφε μέσα από άσπαστη τη φλόγα για ελευθεριά και για την αποκίναξη του Οθωμανικού ζυγού. Αγωνίστηκε για την ανάγκηση της εθνικής και πνευματικής του ελευθερίας και το κατόρθωσε. Και από τότε η Λέσβος αποτελεί και θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, σε αυτούς τους παλαιούς καιρούς που διανύουμε, έχουμε ανάγκη από φωτεινά παραδείγματα. Ο πατριωτισμός, η πίστη στη ιδεότητα και η γενναιότητα των αγωνιστών του Πλαπάδου, ας γίνουν φωτεινοί σηματοδότες
τη στάση, την ιερολογική στάση αυτών των αγωνιστών που τιμούμε σήμερα. Και ακόμα πάντα να προσβλέπουν στην επιτέλεση του χρέους για ελευθερία και δικαιοσύνη, ώστε να δικαιώνουν τους τοίχους του Αλεξανδρινού Κλειδί και του Σκοντίνου Καμάφη, τιμήσει εκείνους όπως τη ζωή του πόλησε και πλάβει την αποπίνηση. Ευχαριστώ. Με τη θυσία αυτών αναπνέουμε σήμερα τις ελευθερίες. Και σας μας ξεχνάτε. Καλά. Καλά.